Πάντα ήθελα νομίζω να την πω αυτή την έκφραση. Καλησπέρα κύριε Γενικέ. Καλησπέρα κύριε Ειδικέ. Είναι πολύ ωραίο αυτό ο χαρακτηρισμός του Γενικού. Βέβαια, ολόκληρο Γενικός Γραμματέας είναι ακόμη πιο μεγάλο επίβολο και σε κάποιο... Το ακούω και μου φαίνεται πολύ παράξενο. Όλοι ξέρεις κύριε Γενικέ, κύριε Γενικέ. Σκέψου ότι σε κάποια άλλα γεωγραφικά μήκη και πλάτη και άλλες δεκαετίες το να σε αποκαλούν κύριε Γενικέ Γραμματέα ήταν ανώτερο του αυτοκράτορα. Πλανητάρχης. Πλανητάρχης τουλάχιστον. Όπως έγραψα και την πρώτη φορά που έτσι διορίστηκες, ας πούμε, επιλέχτηκες μάλλον για αυτή τη θέση, πολλοίς κόσμος ανεξαρτήτως του πολιτικής τοποθέτησης και οπαδικής τοποθέτησης βεβαίως, ήταν στη λογική του επιτέλους βάλανε και το σωστό άνθρωπο σε σωστή θέση. Και αυτό ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει και ποιος κυβερνούσε και πιστεύω αυτό το έχεις εισπράξει κι εσύ. Ήταν κάπως έτσι στην αρχή τουλάχιστον. Ναι, το εισέπραξα αυτό. Καταρχήν ήταν τιμητικό για μένα το να με επιλέξει ο Πρωθυπουργός και να μου το πει και ο ίδιος προσωπικά. Δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ, γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι που το έχω ανεξάρτητα κομματικών πεποιθήσεων ή οτιδήποτε άλλο, που το έχω υπηρετήσει, που το γνωρίζω, που θα ήθελα να προσφέρω στο συγκεκριμένο και με μια, πώς να το πω, εμπειρία, αλλά και με μια τεχνοκρατική λίγο πολύ προσέγγιση. Είναι κάτι για το οποίο δεν έχω μετανιώσει για την αποδοχή αυτής της θέσης. Πολλοί είπανε, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτό δεν είναι να το λες όμως πριν, αυτό είναι να το λες μετά καλύτερα. Όταν τελειώσει, ξέρω εγώ, αυτή η θητεία, τότε να δούμε αν έχουμε καταφέρει αυτά που θέλαμε. Όπως σε όλα τα σημαντικά πράγματα, σημασία έχει το after sales, όχι μόνο η είσοδος στην αντιπροσωπεία. Να το λέμε αυτό. Ναι, σωστά, σωστά. Έχω πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να σε ρωτήσω, να σου πω, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος έτσι πολυσχηδής και έχει να κάνει και με την ακαδημαϊκή σου καριέρα και με την αθλητική σου καριέρα και τώρα και με την εντός εισαγωγικών πολιτική σου καριέρα, αν και είναι φυσικά πολιτική η θέση που κατέχεις τώρα. Οπότε θα τα ρίχνω λίγο έτσι ατάκτως ηρεμένα. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Καταρχάς, αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προετοιμαστεί και έχει πάει σε 5 Ολυμπιάδες, σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορείς καθόλου να μπει στη θέση των παιδιών που ετοιμαζόντουσαν φέτος και εδώ και πολλά χρόνια μάλλον ετοιμαζόντουσαν για να ζήσουν την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων και δεν θα τη ζήσουν, και επειδή δεν είναι τίποτα εγγυημένο στην καριέρα ενός αθλητή, πώς μπορεί να αισθάνονται αυτή τη στιγμή? Ναι. Είχα γράψει ένα post όταν αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έλεγα ότι η φλόγα του Τόκιο δεν έσβησε, απλώς θα κρατήσει λίγο παραπάνω καιρό αναμένει. Αυτό γιατί ακριβώς επειδή ένας αθλητής που ετοιμάζεται 4 χρόνια για κάποιους αγώνες, είτε για να διεκδικήσει την πρόκριση σε αυτούς, είτε αν έχει πάρει την πρόκριση για να συμμετάσχει, είναι για αυτόν ένα ορόσημο ζωής λίγο πολύ. Το να, μέσα στις συνθήκες που έγινε όμως όλο το πράγμα, εγώ έβλεπα στους αθλητές ότι σιγά σιγά, εκτός από την προσμονή για τους αγώνες, άρχισε να υπάρχει και ένα άγχος για το πώς θα πάει η προετοιμασία, τι γίνεται, αναβάλλονται αγώνες, αναβάλλονται προολυμπιακά και το ένα και το άλλο. Και ίσως αυτή ήταν η καλύτερη λύση τελικά να αναβληθούν οι αγώνες, να πάνε 1 χρόνο μετά. Πολλά παιδιά, από ό,τι συζήτησα και μαζί τους, δεν νιώσανε τόσο πολύ απογοήτευση, νιώσανε λίγο μια ανακούφιση, ξέροντας ότι δεν ματαιώθηκαν, απλώς πήραν 1 χρόνο παράταση μετά. Κάποιους, ίσως αυτό να τους αγχώσει λίγο παραπάνω, θα είναι 1 χρόνο μεγαλύτεροι, αυτούς που είναι πιο μεγάλοι, ίσως λίγο σε ηλικία. Κάποιους θα τους ξαλαφρώσει αν κάποιοι είχαν τραυματισμούς και έπρεπε να τους ξεπεράσουν κτλ. Έτσι είναι όμως ο αθλητισμός. Πρέπει να μάθεις να ζεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και κάποιοι αναπόφευκτα δυστυχώς θα σταθούν άτυχοι και δεν θα καταφέρουν να είναι εκεί που υπό άλλες συνθήκες θα βρισκόντουσαν. Ναι. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο του 2021, ελπίζω έτσι όπως θα εξελιχθούν, να είναι και μία νότα, ένα μήνυμα, στο πούμε, ελπίδας, αισιοδοξίας και επιστροφής στην κανονικότητα μετά από 1-1,5 χρόνο που έχει έρθει λίγο ο πλανήτης ανάποδα. Επειδή μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες αναβολή, πρόληψη, επομένως και
κορονοϊό, ας γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Ακούσα από πολλές μεριές και έχουμε ακούσει από πολλές μεριές τα περηφάνειας για το πώς αντιμετώπισε η χώρα και ένα ολόκληρο σύστημα, όχι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ελπίζω να συμφωνεί σε αυτό το κομμάτι της πρόσληψης, ας πούμε, του κορονοϊού. Την αντιπολίτευση την ακούς? Σου φαίνονται κάποια από τα πράγματα που λέει τουλάχιστον λογικά? Στα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά, όσο τόσο πολύ σε υγειονομική, από υγειονομική άποψη, όσο από κοινωνική και οικονομοπολιτική άποψη. Πάντα πρέπει να την ακούς την αντιπολίτευση. Επειδή ήμουν βουλευτής αντιπολίτευσης εγώ τα προηγούμενα χρόνια, έχω ένα λόγο παραπάνω να το λέω. Σίγουρα κανένας δεν τα κάνει όλα τέλεια όταν είναι στην κυβέρνηση και υπήρχαν πράγματα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να γίνουν και διαφορετικά. Πάντως, αυτό που εγώ έχω κρατήσει είναι μια αλλαγή μιας παλιάς νοοτροπίας, δηλαδή ότι μπαίνουν μπροστά τώρα πια οι άνθρωποι που ξέρουν και όχι οι άνθρωποι που ξέρουμε ως πολιτικοί και τους βάζουμε στις θέσεις κλειδιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι μία αλλαγή και ελπίζω να είναι μία πρίκα που θα την κρατήσει το πολιτικό μας σύστημα, ανεξάρτητα αν αυτό είναι μία υγειονομική κρίση, ανεξάρτητα αν είναι μία μεταρρύθμιση στο δημόσιο, ανεξάρτητα αν είναι, ξέρω εγώ, κάτι που έχει να κάνει με οικονομικά, με οποιοδήποτε τομέα. Θεωρώ ότι γενικά σαν πολιτική ζωή και σαν πολιτικό σύστημα πρέπει να βάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο και όχι τους ανθρώπους που ξέρουμε ή που ξέρουν κάποιους πολιτικούς. Και εκεί αυτό θα το κεφαλαιοποιήσει μετά και ο πολιτικός ανάλογα. Ανησύχησες προσωπικά για τον εαυτό σου, για την προσωπική σου υγεία και για την οικογένειά σου? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ανησύχησα. Μετά από κάποιο σημείο όμως και μετά, δηλαδή βλέποντας εικόνες από Ιταλία και Ισπανία, το μυαλό μου αναπόφευκτα πήγε και στους δικούς μου γονείς που είναι μεγάλοι, ξέρω εγώ, σε ηλικία, που είναι και πιο ευάλωτες ομάδες. Ευτυχώς έχουμε καλό στρατηγό εδώ πέρα στην οικογένεια, τη σύζυγο εννοώ, βέβαια. Το κατάλαβα πριν την κατονομάσεις. Εσύ είσαι αρχηγός, εκεί είναι στρατηγός. Ναι, τη Φανή, η οποία έτσι ήταν πολύ, πώς να το πω, οργανωτική στα διάφορα θέματα που χρειαζόντουσαν, στα θέματα της καθαριότητας, της σχολαστικότητας κτλ. Και το εμφύσισε και αυτό στα παιδιά. Δεν είναι και εύκολο να το εμφύσεις έναν 20 και έναν 24χρονο. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι επειδή ακριβώς είχαμε αυτές τις εικόνες από την Ιταλία και από την Ισπανία δίπλα μας λίγες μέρες πριν και ο φόβος είναι ο καλύτερος νόμος, ο Έλληνας και με αυτό το δεδομένο πειθάρχησε και στην, ας το πούμε, στην πυθύνια φωνή και στην, πώς να το πω, στην αξιόπιστη, στη φωνή που είχε και μια ενσυναίσθηση και μια συναισθηματική νοημοσύνη του Σωτήρη του Τσιόδρα, ο οποίος κατάφερε να γίνει, πώς να το πω, να γίνει σαν ένας δάσκαλος μέσα σε μια κρίση, το τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν ήταν ότι προσπάθησε να επιβάλλει και να πείσει, αλλά κατάφερε να εμπνεύσει, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δώσ' μας μια είδηση, δώσ' μας μερικές ειδήσεις για το «ΟΚ, το αφήσαμε πίσω όλο αυτό», τουλάχιστον για το κομμάτι που αφορά εσένα, τι πρόκειται να συμβεί άμεσα και είναι ανακοινώσιμο στον ελληνικό αθλητισμό. Και όταν λέω ελληνικό αθλητισμό, δεν μιλάω μόνο για τις επαγγελματικές λίγες, στον ελληνικό αθλητισμό γενικά. Ναι, αυτό που λέω πάντα είναι διαφορετικός αθλητισμός που κάνουμε με τον αθλητισμό που βλέπουμε. Και ο κορονοϊός, εδώ, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να αυξήσουμε τον αθλητισμό που κάνουμε σε σχέση με τον αθλητισμό που καταναλώνουμε. Γιατί ως καταναλωτικό προϊόν δεν υπήρχε ο αθλητισμός, ήταν μόνο ως... Θα κάνω κι εγώ μια παρένθεση. Είσαι αισιόδοξος ότι οι άνθρωποι που έβγαιναν να περπατήσουν, γιατί ήταν η μοναδική τους διέξοδος, δεν θα πω να τρέξουν, να περπατήσουν. Ναι. Αυτό θα το υιοθετήσουν και θα το βάλουν πιο πολύ στη ζωή τους? Ήταν ένα εξαναγκαστικό διάλειμμα, στέλνω SMS και βγαίνω? Όχι, εγώ πιστεύω ότι είχαν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν και αφού το δοκιμάσανε και είχαν κάποιες ενδορφίνες να κληθούν λίγο στον εγκέφαλο και να καταλάβουν πόσο καλό πράγμα είναι
το να περπατάς ή ξέρω εγώ, το να τρέχεις λίγο. Νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πρίκα που θα μας την αφήσει. Καλή πρίκα που θα μας την αφήσει ο κορονοϊός. Τώρα σχετικά με ειδήσεις... Κοίταξε, ακόμα είναι επισητισμός κλειστός. Όταν θα ανοίξουν και τα εστιατόρια και οι ταβέρνες και θα υπάρχει το δίλημα βγαίνω να περπατήσω ή βγαίνω να πάω για σουτζουκάκια, τότε θα μετρηθούμε και θα δούμε λίγο αν είσαι κοντά στην πραγματικότητα ή όχι. Επειδή ακριβώς θα έχει περιορισμού στη χωρητικότητα η ταβέρνα και δεν θα μπορεί, ξέρεις, να είναι... να γεμίζει και τα λοιπά, θα πρέπει να κάνεις μερικές βόλτες γύρω-γύρω μέχρι να διαστραπέσεις. Έχεις ένα point. Οπότε εκεί πέρα θα εξασκήσουμε πάλι το περπάτημα. Πάμε στις ειδήσεις. Μία είδηση που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Super League 1 έχει βάλει πλώρη για να ξεκινήσει 6 με 7 Ιουνίου και είμαστε σε μία διαδικασία που στις επόμενες μέρες θα στείλει το αγωνιστικό πρωτόκολλο. Μέχρι τώρα είχαμε τα πρωτόκολλα των προπονήσεων που τα βλέπει η Υγειονομική Επιτροπή και με την εμπλοκή μου σε αυτό το θέμα έχω γίνει σχεδόν ειδικός εντός εισαγωγικών σε υγειονομικά θέματα, αλλά και σε θέματα πρακτικά, γιατί τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον αθλητισμό πρέπει να ισορροπείς λίγο μεταξύ του υγειονομικού κομματιού και του κομματιού του παιχνιδιού, που αυτή είναι μια λεπτή πάντα ισορροπία και βλέπουμε το πείραμα στη Γερμανία πώς πηγαίνει. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε τα αγωνιστικά πρωτόκολλα της Super League. Το άλλο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα οι αθλητικές εγκαταστάσεις την επόμενη εβδομάδα πολύ πιθανό να ανοίξουν και για τους πολίτες. Μέχρι τώρα είχαν ανοίξει στην αρχή για τις εθνικές ομάδες, προολυμπιακή ομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, αυτή που διανύουμε, ανοίξανε για τους αθλητές των σωματείων. Έχουμε δει κάποια πράγματα, έχουμε διορθώσει κάποιες, ας το πούμε, κάποια κενά που ίσως υπήρχανε. Και από την επόμενη εβδομάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ανοίξουν και για τους πολίτες, πάντα όμως με συγκεκριμένους κανόνες και με συγκεκριμένες νέες συνήθειες. Δηλαδή, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι τα γήπεδα έχουν μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Δηλαδή, ένα γήπεδο στίβου θα μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή μέχρι 80 άτομα. Ένα μπάσκετ θα μπορεί να έχει μέχρι 20 άτομα. Οπότε αυτό μας βάζει και σε μια διαδικασία περιορισμού στον χρόνο προπόνησης του κάθε γκρουπ για να μπορέσουν να χωρέσουν όλοι. Θα πρέπει να συνηθίσουμε τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου στην αθλητική εγκατάσταση που θα έχει κατάλογο που θα γράφουμε το όνομά μας και το τηλέφωνό μας σε περίπτωση που θα χρειαστεί κάποια εχνηλάτηση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα ήρθαν για να μείνουν μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό, προκειμένου να πάμε έτσι με ασφαλή βήματα και σε μια δραστηριότητα όπως είναι η αθλητική δραστηριότητα, που είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη για μια κοινωνία. Το ίδιο θα συμβεί για τους χώρους άθλησης και με τα αγαπημένα σκολομβητήρια ή εκεί θα πάμε πιο μακριά? Όχι. Θα ξεκινήσουν και αυτά, γιατί τα κολυμβητήρια είναι από τους πιο ασφαλείς χώρους, με την έννοια ότι επειδή ο ιός αυτός μεταδίδεται με την εκπνοή και όταν λαχανιάζεις και έχεις ταχύτερη, ας το πούμε, αναπνοή, μεταδίδεται περισσότερο στο κολύμπι, επειδή ακριβώς εκπνέεις μέσα στο νερό και εκεί είναι το χλώριο που είναι, ας το πούμε, να του έχουμε εμπιστοσύνη του χλωρίου, τα σκοτώνει όλα. Μιλάς εκ πείρας. Το λέω εκ πείρας. Και επειδή έχει εκπνέεις μέσα στο νερό, είναι μικρότερος ο κίνδυνος, ας το πούμε, της μεταφοράς του ιού έξω. Βέβαια, στο πόλο βγάζεις το κεφάλι σου έξω και εκπνέεις και έξω από το νερό. Αλλά ακόμα είμαστε στη φάση των ατομικών προπονήσεων, είμαστε στη φάση που δεν έχουμε αρχίσει τις ομαδικές ασκήσεις, τα αθλήματα επαφής. Είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο προηγούμενο που ο καθένας κάνει ατομική προπόνηση. Γυμναστήρια και σχολές χορού και τέτοιου είδους χώροι που υποδέχονται αθλητική δραστηριότητα? Τα γυμναστήρια είναι μια, ας το πούμε, δραστηριότητα που ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που κάνουμε εμείς ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την Επιτροπή Εμπειρογνωμών είναι να βγάλουμε τις νόρμες, δηλαδή πόσοι άνθρωποι ανατετραγωνικό σε αυτή τη φάση, κάθε πότε θα γίνεται απολύμανση, το πώς θα δουλεύουν τα air condition, τα έχει ήδη ρυθμίσει αυτά ο ΕΟΔΗ με τις οδηγίες που έχει βγάλει.
νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν και αυτά, εντάξει, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, την 1η του Ιουνίου ίσως. Μες στο πρώτο 15ο του Ιουνίου δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν και τα γυμναστήρια. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα και με την εικόνα που έχει, τη συνολική εικόνα που έχει η επιδημία στη χώρα μας, το θεωρώ πιθανό, πολύ πιθανό. Okay. Να αλλάξω τελείως θέμα. Last dance, έβλεπες κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Last dance. Η γυμναστική που κάνω, δεν τρέχω έξω στους δρόμους. Εγώ έχω διάδρομο στο σπίτι, κατεβάζω οι σειρές Netflix και τα λοιπά και τις βλέπω στο διάδρομο. Οπότε το Last Dance είναι αυτό που βλέπω τώρα τελευταία. Είμαι στο 6ο επεισόδιο. Μη μου πεις τι γίνεται στο τέλος, αν το έχεις δει. Αν το παίρνει το πρωτάθλημα, το 98 ή ναι. Όχι, μη μου το πεις. Φαντάζομαι έχεις μεγάλη αγωνία αν θα βάλει το τελευταίο shoot. Ναι, ναι. Όχι, γιατί είναι ωραίο το Last Dance. Νομίζω ότι είναι από τα ντοκιμαντέρ εκείνα που δείχνουν το backstage του αθλητισμού, το οποίο πολλές φορές, ξέρεις, δεν υπάρχει στα πρωτοσέλιδα, δεν υπάρχει στις τηλεοράσεις που έχουν περισσότερο τη λάμψη κτλ. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι που το ζει ο αθλητής και έχει πολύ, ας το πούμε, όχι παρασκήνιο, αλλά έχει πράγματα πολύ ανθρώπινα από πίσω. Νομίζω ότι με το Last Dance τα αποκρυπτογραφεί λίγο αυτά τα πράγματα, τις σχέσεις των παικτών με τον προπονητή, με τον μάνατζερ, με τον τύπο, το τι παιχνίδια υπάρχουν, τις αντιζηλίες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που κατά τη γνώμη μου θα φτάσει, δηλαδή, και να βραβευθεί και ίσως σε κινηματογραφικά βραβεία. Το κυριότερο είναι ότι θα εμπνεύσει μια ολόκληρη παραγωγή ντοκιμαντέρ που υπήρχε, αλλά τώρα θα γιγαντωθεί σίγουρα. Αλλά ακριβώς, δηλαδή είναι ένα, πώς το λένε, ένα paradigm shift, δηλαδή μια αλλαγή υποδείγματος με ένα breakthrough το οποίο θα σπρώξει περισσότερο κόσμο στο να κάνει τέτοιες πολύ προσεγμένες και πολύ επαγγελματικές δουλειές, γιατί πλέον η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει τον κινηματογράφο σε πολλά πράγματα και με τις σειρές, με την, ας το πούμε, τις παραγωγές που βλέπουμε σαν τηλεοπτικές σειρές, mm-hmm. που είναι εφάμιλες αν όχι καλύτερες των κινηματογραφικών, αλλά θα ανοίξει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο για αυτά τα sport documentaries που είναι και πολύ ωραία και πολύ, ας το πούμε, εμπνέουν. Από όλες τις ομάδες που συμμετείχε σε όλη τη μεγάλη καριέρα σου, και όταν λέω ομάδες, ενώ και διαφορετικές χρονιές ομάδων ή διαφορετικές φουρνιές εθνικής ομάδας κτλ. Ποια θα ήταν αυτή η οποία θα είχε ψωμί να δώσει σε ένα ντοκιμαντέρ τύπου Last Dance? Ωραία ερώτηση αυτή. Θέλει πολύ... Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις και καμιά φορά και συγκρούσεις χαρακτήρων που δεν είναι όλα ρόδινα μέσα στο νερό και έτσι, στο βάθρο, ας πούμε, ή στο αποτέλεσμα, ναι, αλλά μέσα στη χρονιά. Τους συμπαίκτες σου δεν τους διαλέγεις. Οι συμπαίκτες σου, ξέρεις, μπορεί να μην είναι και φίλοι σου πολλές φορές, mm-hmm. αλλά είσαι αναγκασμένος να συνεργαστείς μαζί σου και βρίσεις ένα modus operandi ώστε να βελτιστοποιείς το αποτέλεσμα και μπορεί να μην έχεις πάει ούτε στο σπίτι του συμπαίκτη σου. Αλλά να έχεις περάσει μαζί του 7-8 ώρες την ημέρα μαζί, ξενοδοχεία, το ένα, το άλλο. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. Ποια φουρνιά θα γύρναγα για Last Dance? Ίσως τη φουρνιά της Ατλάντα που είχαμε πάει το 96 και είχαμε βγει έκτη, αλλά και πιο πριν, και το 84 που ήμουνα ο Βενιαμίν της ομάδος, εκεί θα ήταν το Last Dance στα καλύτερα, γιατί ήμασταν και στο Λος Άντζελες. Με Κυριάκο Γιαννόπουλο στη θέση του Μάικλ Τζόρνταν. Αντώνη Αρώνη, Σωτήρη Σταθάκη, τρομερή, έτσι, ήταν πολύ ωραίες, έτσι, αυτές οι στιγμές. Ναι, νομίζω ότι οποιοσδήποτε έχει παίξει ένα ομαδικό άθλημα, στο Last Dance κάνει έτσι ένα, προβολή. Έχει συνειρμός. Ναι, ακριβώς. Σου λείπει καθόλου η ακαδημαϊκή σου καριέρα, τώρα που έχεις εμπλακεί τόσο πολύ στο κομμάτι της καθημερινότητας, ναι, πολιτικής? Μου λείπει, γιατί έχω να μπω στο αμφιθέατρο 6 χρόνια, από το 15, τον Ιανουάριο του 15, τέλη 14 δηλαδή. Εντάξει, ήταν
η δουλειά του καθηγητή είναι μια δουλειά που σε πανεπιστήμιο που τη θεωρώ πολύ αξιοζηλευτή, γιατί δεν σε αφήνει να γεράσεις. Επειδή συνεχώς είναι αναστρέφεσαι με νέα παιδιά και πρέπει συνεχώς να ψάχνεσαι και σου βάζουν ψηλά τον πύχη. Βέβαια, ανάλογα και πώς τον βάζεις και εσύ τον πύχη, γιατί μπορεί εκεί να στο βάζω ψηλά και εσύ να περνάς συνεχώς από κάτω και να μην σε ενδιαφέρει. Αλλά αν το θέλεις να περνάς πάνω από τον πύχη, είναι κάτι που σε κρατάει και σένα συνεχώς έτσι σε εγρήγορση και σε κρατάει ενεργό και νέο. Η τελευταία ερώτηση, θέλω να ξαναγυρίσω στο topic των καθηκόντων σου και της εποχής που ζούμε τώρα και να σε ρωτήσω όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα που είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε και όλη αυτή την υγειονομική προσοχή που είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε και στην ζωή μας, στην καθημερινότητα και στους αθλητικούς χώρους και στις αθλητικές διοργανώσεις. Πιστεύεις ότι όλα αυτά θα μας αφήσουν μια καλή πρίκα ακόμα και στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, όχι μόνο του αθλητισμού, στο οποίο πολλά πράγματα υπολειτουργούσαν, όπως είναι οι κάρτες υγείας των αθλητών, το να υπάρχουν ασθενοφόρα, ιατρικά ναι. μέσα στα γήπεδα, να υπάρχει έγκυρη επέμβαση σε περίπτωση που κάτι συμβεί, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός αυτών. Όλα αυτά τα πράγματα και η πολλή προσοχή που δίνουμε, θα καταφέρουμε, πιστεύεις, να την κουβαλήσουμε και μετά διοργανωτικά. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν, αυτό είναι και το, ας το πούμε, ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα, δηλαδή να πάρουμε τα καλά της όλης υπόθεσης. Θεωρώ ότι, ναι, βλέποντας για παράδειγμα τώρα, να σου πω ένα περιστατικό. Δεν είναι πολλές μέρες που σταμάτησε το lockdown, δηλαδή που ανοίξαμε ουσιαστικά και δεν στέλνουμε μηνύματα για να βγαίνουμε έξω και το ένα και το άλλο. Και φαίνεται να το ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Και όταν ζητάμε τώρα ιατρικές βεβαιώσεις και ιατρικό ιστορικό στα παιδιά που θα πάνε να ξεκινήσουν να αθλούνται μετά από 1,5 μήνα πραξίας, γιατί είναι πολύ σημαντικός έτσι, ο προαγωνιστικός έλεγχος τώρα πια στους αθλητές όταν θα ξαναξεκινήσουν, γιατί η λίμωξη αυτή, ο COVID-19, είναι μεν στους πνεύμονες, αλλά χτυπάει και άλλα όργανα, χτυπάει και την καρδιά που είναι το βασικό εργαλείο του κάθε αθλητή. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να λέμε ότι παιδιά θέλει ένα ιστορικό και να πάτε σε ένα γιατρό για μια ιατρική βεβαίωση, ξεχάσανε πολύ γρήγορα πολλοί, ας το πούμε, ότι έχουμε περάσει από μια επιδημία και ότι αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και το ρίξανε λίγο στο έλα μωρέ, τώρα θα πηγαίνω στο γιατρό, θα δίνω χρήματα, θα κάνω αυτό, άσε τώρα τι θέλεις. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει η επιδημία του κορονοϊού να μας κάνει λίγο να δούμε κάποια πράγματα όχι σαν τυπικές υποχρεώσεις, αλλά σαν ουσιαστικές υποχρεώσεις. Ακόμα και το ασθενοφόρο που θα είναι έξω ή το ότι είμαστε σχολαστικοί στο πλήσιμο των χεριών, ότι καταγράφουμε εισερχόμενους, εξερχόμενους, γιατί κάποια στιγμή δεν ξέρεις, μπορεί να σπάσει το διάολο στο ποδάρι και να χρειαστεί αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να έρθουν για να μας κάνουν λίγο σοφότερους, λίγο σχολαστικότερους, λίγο πιο πειθαρχημένους. Ο αθλητικός κόσμος νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Το έχει δηλαδή μέσα στο DNA του αυτή την πειθαρχία και αυτή την... Τους κανόνες. Τους κανόνες, ναι. Ελπίζω αυτό να το αποκτήσει και όλη η κοινωνία. Μην δηλαδή φτάσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο και θεωρούμε ότι όλα αυτά ήταν δεκαετίες πίσω και περάσανε και πλέον είμαστε καβάλα στο κύμα και πάμε. Το ελπίζω κι εγώ, αλλά ξέρεις ότι η μνήμη δεν είναι το αγαπημένο μας σπορ. Και η υπακοή επίσης, οπότε φοβάμαι λίγο το συνδυασμό, για να είμαι ειλικρινής. Και ξεχνάμε και τις καλές συμπεριφορές που αναγκαστήκαμε να δείξουμε κάποιες στιγμές, όπως δείξαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας το 2004 και λέγανε τι λαός είναι αυτός, τι πειθαρχία, τι το ένα και το άλλο. Μόλις τελειώσανε και δεν ήταν πάνω μας τα βλέμματα όλου του κόσμου, μετά το χάσαμε. Έλεγα να την παραλείψω αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα εσύ με έστειλες στην Ολυμπιάδα του 2004. Το προσεχές καλοκαίρι του 20, ελάχιστα μέρη ίσως στον κόσμο θα είναι τόσο εντός αγωγικών ασφαλή όσο η Ελλάδα. Ασφαλής δεν είναι κανείς πουθενά, όπως απέδειξε έτσι, η πανδημία. Αλλά ναι, με βάση τη στατιστική τουλάχιστον και τη διασπορά του ιού εδώ, είμαστε, ναι, από τις εντός αγωγικών προνομιούχες χώρες. Χάθηκε ένα τεράστιο στοίχημα, αισθάνομαι, με το ότι δεν φροντίσαμε την κληρονομιά του 2004 σε επίπεδο υποδομών, ώστε, ναι, ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε πράγματα τα οποία θα ερχόντουσαν ευχαρίστως αν αυτή η υποδομή ήταν ζωντανή στη χώρα μας.
Συμφωνείς? Συμφωνώ και επαυξάνω και φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα και με αυτή την υποδομή που έχει απαξιωθεί, που την έχουμε αφήσει να καταρρεύσει σε πολλά πράγματα, ακόμα είναι, και με αυτές... Είναι με συγχωρείς, είναι αναστρέψιμο. Έχεις στο μυαλό σου ότι θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με αυτό και να αναστρέψετε το κακό που έχει γίνει στο κομμάτι των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων? Θεωρώ ότι είναι αναστρέψιμο, αρκεί να υπάρξουν εκείνες οι συνέργειες που απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πλέον το μοντέλο δεν είναι ότι το κράτος τα κάνει όλα. Το κράτος όμως μπορεί να συντονίσει, να δώσει κατευθύνσεις, να δώσει προτεραιότητες για να γίνουν πράγματα. Είμαστε πρικισμένοι σαν χώρα, η αλήθεια είναι, σε θέματα και αθλητισμού και τουρισμού και του συνδυασμού των δύο, αθλητικού τουρισμού. Έχουμε κάποια παγκόσμια τοπόσημα, όπως είναι η Ολυμπία, ο Μαραθώνας, ο Όλυμπος. Έχουμε ένα κλίμα πολύ καλό. Έχουμε πολύ ωραίες, πώς να το πω, για όλα τα σπορ. Ακόμα είτε πας σε χειμερινά σπορ, είτε πας σε θαλάσσια σπορ, είτε πας σε οτιδήποτε, μπορείς να βρεις στην Ελλάδα ένα μέρος, ακόμα και για να ρίχεις να πας στην Κάλυμνο, που θα είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Παγκόσμιος προορισμός, έτσι κι αλλιώς. Ναι, παγκόσμιος προορισμός. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αν το αξιοποιήσουμε με το σωστό τρόπο, θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ένα είδος αθλητικού τουρισμού που θα τη φέρει στην πρωτοπορία του συγκεκριμένου κλάδου. Και υπάρχουν και προσπάθειες που γίνονται και από, βλέπεις, διάφορα events που μαζεύουν κόσμο. Αυτά όλα χρειάζονται όμως και συνέργειες και να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι έτσι το καλό του τόπου. Νομίζω ότι δεν λείπει κάτι από τη χώρα έτσι κι αλλιώς. Μεθοδικότητα στους ανθρώπους λείπει. Ελπίζω να αλλάξει, αλλά ξαναλέω δυστυχώς πολλές φορές το ρήμα ελπίζω, γιατί είναι ελπίδα. Δεν είναι ούτε επιπίθηση, ούτε πια ιδιαίτερη προσδοκία, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εμπειρία δεν είναι σίγουρη. Τολμώ να πω ότι δεν είναι όμως ούτε προσδοκία, γιατί δεν θα βάζα τα λεφτά μου σε αυτά τα ενδεχόμενα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και για την αμεσότητα στην απάντηση. Καλή δύναμη εύχομαι πάνω απ' όλα. Να μείνουμε υγιείς και όταν με το καλό ξαναμιλήσουμε, αυτά που δεν ήταν προσδοκία για μένα, ίσως να είναι λίγο έτσι ευτυχείς εμπειρίες για όλους μας. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.